Στο βυθό των Αδικηθήρων βούτυξε για πρώτη φορά ο Δίτης με το ειδικό σκάφανδρο Exocet παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν και σήμερα. Η καθέλκυση έγινε από τον αρκαλιευτικό θέτης που συνοδεύει την αποστολή όλο αυτό το διάστημα. Συνολικά έγιναν τρεις καταδύσεις που διήρκησαν 5 ώρες, δίνοντας τη δυνατότητα στους δίτες να παραμείνουν για πρώτη φορά τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα στο βυθό, ώστε να κάνουν λεπτούς χειρισμούς για να αποκαλύψουν τα κρυμμένα μυστικά του σκαριού της ρωμαϊκής εποχής. All of us are fascinated by this wreck site. We think it's probably the most important ancient shipwreck site ever discovered. Επί 3 εβδομάδες, επιστήμονες και δίτες ερευνούν την περιοχή με το περίφημο ναυάγιο των Αντικηθήρων. Πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού κάνουν λόγο για χάλκινο δόρυ ύψους 2 μέτρων και 20 εκατοστών, το οποίο δεν φαίνεται να συμπληρώνει κανένα άλλο από τα αγάλματα και το οποίο ενδεχομένως να αποτελεί τμήμα κάποιου που να είναι ακόμη σομπιθμένα. Επίσης εντοπίστηκαν 2 άγκυρες, μεταλλικά αντικείμενα που ανήκουν σε κλίνη, καθώς και μία συστάδα αμφορέων 230 μέτρα από το πλοίο. Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της έρευνας. Ιδιαίτερη αναφορά στο ναυάγιο των Αντικηθήρων έκανε το CNN στην ηλεκτρονική του έκδοση, που φιλοξενεί η συνέντευξη του αρχαιολόγου Brendan Foley. Είμαστε σοβαροί επιστήμονες και αρχαιολόγοι. Δεν θέλουμε να μιλάμε για θησαυρό, αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι στην πραγματικότητα ένα πλοίο θησαυρός.